διαλύεται με μια βουβόνη και ξύδι τις πολλές. Ναι, δεν βάζουμε συνθετικά υλικά. Το κρόκο στο αυγό. Φυσικά, χρησιμοποιείται ναι. Φυσικά υλικά. Επειδή είναι και τα χρώματα είναι φυσικά. Έχει διαδικασία δηλαδή μια εικόνα για να γίνει. Έχει διαδικασία, είναι διάφορα στάδια. Πόσο καιρό περίπου μπορεί να σας πάρει μία εικόνα, εξαρτάται από ποιους παράγοντες. Το θέμα. Το μέγεθος, πες. Το μέγεθος, το θέμα, πόσα πρόσωπα θα έχει. Περίπου, εντάξει, για μια μικρή Παναγία, θέλει το χρόνο της, θέλει μέχρι να στεχνώσει, να βερμικωθεί. Δεν μπορείς να το κάνεις αμέσως. Πρέπει να στεγνώσει καλά, να μπει βερμίκι. Πρέπει να το ξαναπεράσεις βερμίκι. Δεν θέλει γύρω στις δύο εβδομάδες. Όμως, εντάξει, ποτέ δεν ξεκινάμε μια εικόνα για να μην τελειώσουμε. Εγώ προσωπικά ξεκινώ δύο-τρεις εικόνες και τις ζωγραφίζω στάδια. Φαντάζομαι μετά για προστασία βάζετε κάποιο βερμίκι, κάποιο. Ναι, ναι, βάζουμε βερμίκι. Τα παλιά τα ξύλα πάντοτε συντηρούμε τα. Είναι μια συντήρηση στο ξύλο, γιατί όταν είναι παλιό, συνήθως ίσως έχει εσωτερικά μικρόβια αυτά που το μπορεί να σιγά σιγά τους φύρουν. Θερμίτες, τα οποία σκοτώνουμε βασικά για να μείνει το ξύλο να μας έχει να μην χαλάσει περισσότερο. Αλλιώ. Γιατί είναι κρίμα να ζωγραφίζεις πάνω και μετά να καταστράφει. Η εικόνα αυτή είναι η Παναγία της Χρυσοριάτησα πάνω σε παλιό ξύλο. Είναι κομμάτι από πόρτα. Είναι ξύλο κέντρο αυτό. Πολύ παλιό. I think you are really happy with the job you do, no? Yes. Huh? I'm very. You're satisfied with everything? Yes. Αγαπώ πάρα πολύ τη δουλειά μου. Νιώθω ικανοποίηση και χαρά το ότι συνεχίζω το έργο του Μακαρίτη του πατέρα μου, παρόλο που μου λείπει, θα ήθελα να ήταν τώρα μαζί, όμως ο Θεός μας την ευκαιρία του. Και νιώθω χαρά ότι μπορώ και συνεχίζω το έργο του. Ευχαριστώ.